Έχει πραγματικά χαθεί το μέτρημα το τελευταίο διάστημα με τις δημόσιες υπηρεσίες της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, για τις οποίες σχεδιάζεται είτε η κατάργησή τους είτε η υποβάθμισή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η ενημερωτική ιστοσελίδα ναυπακτία.com μετά το ΙΚΑ, την αρχαιολογία και τη ΔΟΗ, σειρά αυτή τη φορά έχει ο ΑΕΔ ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης θα αποτελέσει υποκατάστημα του ΟΑΕΔ του Μεσολογγίου. Το συγκεκριμένο σχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και παρότι δεν ψηφίστηκε στα πλαίσια της γενικότερης αναβολής δυσάρεστων μέτρων λόγω εκλογών, είναι σίγουρο ότι μετά τις εκλογές θα ξανανοίξει και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το γραφείο του ΑΕΔ στην ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ εξυπηρετεί μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που με κέντρο την πόλη της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ εκτείνεται δυτικά από τη γέφυρα του Ευήνου, ανατολικά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Δωρίδος και βόρεια έως τις εσχατιές της ορεινής ναυπακτίας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο συνολικός πληθυσμός αυτής της περιοχής αγγίζει τις 40.000 κόσμου, ενώ είναι αδιαφισβήτητη η δυναμική που διαθέτει όσον αφορά στην επαγγελματική δραστηριότητα σε σχέση με άλλες περιοχές του νομού. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε οικονομική κρίση, αυτή τη στιγμή πάνω από 400 επιχειρήσεις στην αναφερόμενη περιοχή επωφελούνται από κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 650 θέσεις εργασίας. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα γραφεία του ΟΑΕΔ στην ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, όπου οι 5 συνολικά υπάλληλοι καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν αυτό τον όγκο δουλειάς, που δεν είναι και η μοναδική τους αρμοδιότητα. Παράλληλα, αρκετοί είναι και οι άνεργοι της περιοχής, πλησιάζουν μάλιστα τους 2.500, οι οποίοι και αυτοί έχουν δοσοληψίες με το συγκεκριμένο γραφείο. Αν γίνουν πράξη όσα λέει το σχέδιο νόμου για τη νέα διοικητική διάρθρωση, το αυτόνομο γραφείο του ΟΑΕΔ ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ θα μετατραπεί σε υποκατάστημα αυτού του Μεσολογγίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι για όλες τις αποφάσεις που απαιτείται υπογραφή προϊσταμένου, αυτές θα πρέπει να μεταβιβάζονται στο Μεσολόγγι και το εδώ γραφείο απλά θα παίζει ρόλο διεκπαιρεωτή. Η καθυστέρηση και η κολυσιεργία της παραπάνω διαδικασίας για τους πολίτες είναι αυτονόητη και το όφελος που θεωρητικά θα προκύψει για το δημόσιο είναι αμεληταίο, καθώς τα λειτουργικά έξοδα δεν πρόκειται να μειωθούν, μιας και τα γραφεία θα παραμείνουν. Και αυτό γιατί, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή του ΟΑΕΔ, η αναδιάρθρωση δεν γίνεται ούτε με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη, ούτε την οικονομική ελάφρυνση του κράτους. Περισσότερο τα νούμερα μετρούν, να δείξουμε δηλαδή στους τροϊκανούς ότι να, ήταν 10 γραφεία, τα κάναμε 5. Να σημειώσουμε βέβαια ότι για το ζήτημα είναι ενήμεροι τόσο ο Δήμος της Ναυπακτίας όσο και το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδος.